Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και έχω έρθει εδώ μόνο για να τραγουδήσω. Είναι ο μόνος μου σκοπός. Φιλουλίνες και φιλουλίνοι αυτής εδώ της στήλης. Σήμερα είμαστε σε μια στήλη λόγου και τέχνης και κοντά μας είναι το αστείο αγόρι. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Κατινάκης. Χειροκρότημα για τον Γιάννη. Όλοι. Υψόφια είναι αυτά, παιδιά. Αν έρχονταν με νεγάκι, έτσι θα κάνατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ, να ξέρεις. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί ήρθες εδώ πέρα να σου βάλω κουλούρα. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Γεννήθηκα έτοιμος. Χαίρομαι τόσο πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σου στέρω τη δυνατότητα να έχεις οποιαδήποτε επαφή με τον κόσμο. Τέλεια. Είμαι περίμενε. Α. Social media, ραδιόφωνο, stand-up, αλλά σαν αντάλλαγμα σου λέω ότι θα βρεις την πραγματική αγάπη. Ξέρεις κάτι? Ναι. Συγχάθηκα. Κουράστηκα. Γέρασα. Δεν τη θέλω την αγάπη. Δεν θες την αγάπη. Άλλο που γκρινιάζω όλη μέρα και όλη νύχτα. Στην πραγματικότητα χρειασιά είναι. Τι είναι η αγάπη? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Έχω ανθρώπους να με αγαπάνε όμως. Πάρε μια κουλούρα, Γιάννη. Γιατί δεν σ' άρεσε τώρα αυτό? Εμένα δεν μ' αρέσει. Θέλω την πραγματική αγάπη. Πάρε μια κουλούρα. Μα εγώ το θέμα να τη θέλω. Θα σου βάλω κουλά. Έχεις άλλες τρεις μέχρι να κάνεις. Βάλε μια, δεν πειράζει. Είναι το στρώμα μου. Μονονότα και τουρμπάν. Τώρα είναι σοβαρή εικόνα αυτή για την τηλεοπτική εκπομπή. Θα δείξει. Πες μου τον αγαπημένο σου σούπερ ήρωα. Α, Sailor Moon. Sailor Moon. Hey, ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη? Αγαπημένη, ε. Ναι. Σεξ. Ποια είναι η λιγότερο αγαπημένη σου λέξη? Θάνατος. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ψυχαναγκασμός σου? Να ανοιγοκλείσω δύο φορές το φως, να δέσω δύο φορές τα κορδόνια μου. Όταν είναι το σανσέρ εκεί που είσαι. Όλα, ό,τι μικρό πράγμα υπάρχει στον κόσμο, το κάνω. Πεθαίνεις. Όχι. Όχι. Περίμενε. Μα δεν δέχομαι την υποθετικό, υποθετικό. Δεν θα πεθάνω, θα μπω σε ένα ψυγείο. Ωραία. Πες ότι πεθαίνεις, πας στον παράδεισο. Παράδεισο. Σου ανοίγουν, μπαίνεις μέσα. Ποιο τραγούδι παίζει? Ποιο τραγούδι παίζει? Ναι. Κόλαση έχει γίνει η ζωή μου. Αν έπασχες από μία αν. Αν. Από μία ανίατη ασθένεια που είχε το όνομα ενός νησιού. Ποιο όνομα θα είχε? Ανοίχα του πάρα. Πάρε μια κουλούρα. Δεν τους άρεσε. Θα ήθελα να μου βαθμολογήσεις από το 1 μέχρι το 10 τα παρακάτω social media. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. YouTube. 8. Facebook. 2. Grindr. 10. Twitter. 1. Instagram. 9. Tinder. 7,5. Τι σε φτιάχνει? Τι ώρα παίζει κουπί? Είναι μετά τις 12. Πώς γράφεται η λέξη απαλωτρίωση? Απαλωτρίωση. Ναι. Αλφα. Ναι. Πι. Ναι. Αλφα. Ναι. Δύο λάμδα. Ναι. Ωμέγα. Πάρε μια κουλούρα. Όχι ρε παιδιά. Ναι, Γιάννη. Όχι ρε παιδιά. Ναι, πάρε. Γιάννη, με τρεις κουλούρες έχεις καεί, αλλά υπάρχει ένας γύρος bonus που μπορείς να απαλλαγείς από την κουλούρα αν απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις σωστά. Ναι, το θέλω. Είσαι έτοιμος να το κάνουμε αυτό? Πανέτοιμος είμαι. Πρώτη ερώτηση. Το 1995 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι του Γιώργου Ιωαννίδη, Ψυχραιμία, σε στίχους του Τέρη Σιγανού, με τίτλο «Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι». Ποια τραγουδίστρια το είπε? Πέγκι Ζίνα. Μπράβο, Γιάννη. Το σλόγγαν της ζωής μου. Ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Σάκη Ρουβά? Ναι. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ναι. Πάρτα. Αυτό ναι, είναι. Ναι, αυτό είναι. Ναι, βγάλε την άλλη κουλούρα. Πόσο ετών είμαι, παιδιά, εγώ όμως εν τέλει. Πόσο ετών. Ποιος έχει γράψει το τραγούδι «Θα μελαγχολήσω»? Η Κετούλα μελαγχόλησε με το τετέλι του Φίβου. Μπράβο, Γιάννη, ξεκάηκες. Εντάξει πια. Είσαι τρομερός. Τουρουπλίστηκα. Δεν σου έβαλα κουλούρα. Εύχομαι να πέρασες καλά. Πέρασες υπέροχα. Και εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Φιλουλίνες και φιλουλίνοι, ήταν ο Γιάννης Κατινάκης μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση. Φιλάκια.